Λοιπόν, μάγκες, η επιστροφή στα MotoVlog. Εδώ είναι το Vani, το TSR, το Suzuki. Και έχουμε ένα νέο απόκτημα, Suzuki FB. Μας το έδωσε ένας μπάρμπας από το χωριό, είμαστε και σόι. Είναι σαν εργοστασιακό. Και τώρα θα το βγάλω για μια γυρίτσα MotoVlog. Μαλάκα, είναι πένα. Έχει και δίκτυ. Δίκτυ τι, βενζίνης? Βενζίνης, ναι. Και δες, αντικλεπτικό. Αυτό πρέπει να είναι το 80 μοντέλο. Βάζουμε βενζίνη. Και για τους Κινέζους. Και κορονοϊός. Τι λέει κορονοϊός? Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε βενζίνη και φύγαμε. Το εργαλείο. Επιστροφή στα MotoVlog. Έχει αρκετά καλό καιρό. Αυτό είναι το χωριό μου, το Ασπρονέρι. Θα πάμε μια γύρα μέχρι Γιατράδες, να δείτε και το χωριό Γιατράδες. Είναι ένα μικρό χωριό, περίπου 50 κατοίκους έχει. Δεν πάει βήμα το εργαλείο, αλλά δουλεύει και το κοντέρ. Γαμάει. Θα πήγαινα κανονικά από τα Βρυσικά, αλλά πήγα να πάρω βενζίνη με το αμάξι και έχει μπάτσους. Αν είχα το CR παλιά που είχα, ένα CR 125, θα πήγαινα τώρα από εκεί να τους τρελάνω λίγο, να με κυνηγάνε πάνω στα βουνά. Αλλά τώρα με το FB που να πάμε, ούτε διαφυγή μπορείς να κάνεις. Με 40, δεν πάει βήμα. Λοιπόν, ήθελα να κάνω MotoVlog εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν ήθελα πάλι με το TDM. Έχουμε αρκετά μηχανάκια και ίσως μαζευτούμε και καμιά παρέα με πολλά μηχανάκια και πάμε καμιά βόλτα τώρα που τελειώνει και η καραντίνα. Υπό άλλες συνθήκες, αυτό τώρα θα το είχαμε ξυλώσει καθρέφτη. Τον καθρέφτη τον είχαμε ξυλώσει. Εδώ Χριστούς βλέπω, Παναγίες. Μια εικόνα βλέπω, έχει ο Μπαρμπακώστας εδώ. Καλαθάκι. Αυτά θα είχαν ξυλωθεί, θα είχε κοπεί αυτή η μάσκα, πώς τη λένε, η κάσα, πώς τη λέτε τέλος πάντων. Θα είχε μπει εξάτμιση, θα είχαν ξυλωθεί τα φτερά από πίσω και τα λοιπά. Θα ήταν πολύ καγκούρικο. Αλλά τώρα εντάξει, αμαρτία. Λοιπόν, ήθελα να σας πω πώς αποφάσισα να ξεκινήσω το κανάλι. Γενικά πριν 2-3 χρόνια έβλεπα πάρα πολύ Unboxholics και έβλεπα που πήγαιναν βόλτα στην Αρδαία. Εμένα αυτά τα βίντεο μου αρέσουν πιο πολύ από το Unboxholics. Και έβλεπα που πήγαιναν βόλτα στην Αρδαία και λέω, αφού και εμείς έχουμε ωραία μέρη, γιατί να μην κάνουμε κανένα βίντεο. Αλλά δεν ήξερα καν πόσο δύσκολο είναι να κάνεις ένα βίντεο, να το μοντάρεις και θες και εξοπλισμό. Εντάξει, πολλοί λένε και με το κινητό μπορείς να κάνεις βίντεο, αλλά με το κινητό δεν μπορείς να κάνεις καλά βίντεο, πιστεύω εγώ. Αλλά ό,τι έχει ο καθένας. Μετά θες και έναν καλό υπολογιστή για να κάνεις το μοντάζ. Πώς θα κάνεις το μοντάζ? Δεν γίνεται από το κινητό να κάνεις μοντάζ. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα, αφού θα πήγαινα πέρσι στην Κρήτη σεζόν, μου αρέσει πάρα πολύ το νησί και είχα και το Yamaha TDM, λέω σε κάθε ρεπό θα πηγαίνω σε ωραίες παραλίες, θα τραβάω βίντεο και θα κάνω MotoVlog. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζετε, γιατί πρέπει πάντα να έχεις να πεις κάτι, να αναλύεις πράγματα. Εγώ στην αρχή δεν το πολύ είχα. Καλά, ούτε τώρα το έχω, αλλά αν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με YouTube, γενικά με βίντεο, να βγάζετε λίγο πάθος και να έχετε κάτι να πείτε.
Δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεστε για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα. Αυτό είναι το χωριό Γιατράδες. Και εγώ στις αρχές δεν ήξερα πώς να κάνω βίντεο, και αν δείτε τα πιο παλιά μου motovlog είναι λίγο ψιλοσάπια, δεν ήξερα μοντάζ. Το πρώτο βίντεο είναι περίπου στο δίλεπτο νομίζω, που πάω μπαλί, έχω βάλει και μία μουσική, ό,τι να είναι fail. Και αυτό το βίντεο για να το μοντάρω πρώτη φορά μου είχε πάρει ή 8 ή 9 ώρες. Δεν είχα και υπολογιστή, είχα του Βάνη τον υπολογιστή. Και καταλαβαίνετε, ο Βάνης ήθελε να κάτσει στον υπολογιστή, εγώ ήθελα να μοντάρω. Ήταν λίγο περίεργη η φάση. Αλλά anyway, ψιλοέμαθα μοντάζ. Και μόλις τέλειωσε η καλοκαιρινή σεζόν, με τη βοήθεια ενός ατόμου με σαπόρταρε πάρα πολύ και μου λέει, γιατί δεν τραβάς και vlog κανονικά. Μετά είχα πολύ άγχος να δείχνω τα μούτρα μου, να μιλάω μπροστά στην κάμερα κτλ. Αλλά το πρώτο είναι πάμε Τουρκία. Είχαμε πάει Ανδριανούπολη. Δεν τραβάει το εργαλείο. Είχαμε πάει Ανδριανούπολη με το φίλο μου τον Αποστόλη, τον αδερφό μου και την κοπέλα του τη Δήμητρα. Και βγήκε καλό, πολύ καλό το βίντεο. Αν και μπορούσε να βγει και καλύτερο, πάντα γίνεται αυτό. Οπα, όλοι σπέρνουν εδώ, ραντίζουν, γάμισέτα. Μετά πήγαμε για κυνήγι. Και μετά την ξέρετε όλη την ιστορία. Το κυνήγι βέβαια πήρε πάρα πολλές προβολές. Πολλοί θέλετε να κάνουμε vlog κυνηγιού ή χωράφια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του καναλιού. Σίγουρα θα κάνουμε και κυνήγι και χωράφια. Αλλά εγώ έτσι όπως το ξεκίνησα, το ξεκίνησα με motovlog. Σίγουρα θα έχει και motovlog, αλλά όταν θα έχω κάτι να πω. Δεν γίνεται να πάρω την κάμερα και το μηχανάκι και να πάω μια βόλτα και να μην έχω κάτι να πω. Οπότε σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα motovlog. Όπα, νεκρά βάλαμε. Αλλά σίγουρα και τη χειμερινή περίοδο, αν είμαι στο χωριό, θα πάμε και κυνήγι. Θέλω να πάω και στον Γεωρόντα κάτω στο δέλτα του Εύρου ή για κυνήγι ή για ψάρεμα. Γενικά εγώ δεν είμαι ούτε αγρότης ούτε κυνηγός. Είμαι μάγειρας, όσοι ξέρετε, όσοι με ξέρετε, τέλος πάντων. Αλλά μου αρέσουν και αυτά τα βίντεο στη φύση, ψάρεμα, κυνήγι, πολλές φορές και χωράφια. Μένα μου αρέσει πιο πολύ να έχω ένα μπαχτσέ και να τον καλλιεργώ. Αλλά φέτος δεν έχω δυστυχώς, γιατί δεν το πήρα απόφαση από νωρίς να φτιάξω έναν κήπο. Του χρόνου αν είμαι στο χωριό σίγουρα τα πράγματα θα τον κάνω. Λοιπόν, αυτά. Και ήθελα να καταλήξω, αυτό είναι το χωριό μας. Αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι αν θέλετε να ξεκινήσετε βιντεάκια στο YouTube, κάντε το, δεν έχετε να χάσετε τίποτα απολύτως. Αρκεί να υπάρχει όρεξη και συνέχεια, μην το παρατάτε αυτό. Δηλαδή μπορεί να κάνετε ένα βίντεο να μην πάει καθόλου καλά. Εγώ θυμάμαι στις αρχές δεν έπιανα ούτε καν 100 προβολές. Σιγά σιγά ανεβαίνεις. Εγώ περίμενα εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Π.χ. θα τραβήξω ένα βίντεο με το TDM και θα έχει σίγουρα 1000 προβολές. Όλοι θα μπουν να δουν το TDM μου. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην αρχή είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία προβολές και αυτά. Σημασία έχει η διαδικασία του να κάνεις βίντεο. Και πιο πολύ σημασία έχει να έχεις κοινό και να σε σαπορτάρει. Π.χ. να γράφει ένα καλό σχόλιο, εσύ παίρνεις πάρα πολύ δύναμη και ενέργεια από αυτό. Και σιγά σιγά λαμβάνω σχόλια και μου αρέσει αυτό. Ωχ, να η μπάτση που σας έλεγα. Όχι, δεν μπάτση. Να βαράσω ένα κόφτη. Όχι, πρώτη έβαλα. Το Σουζούκι ταύτισε. Λοιπόν, αυτά.
Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Δώσε 50.